Καταγγέλουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, το φαινόμενο έχει κάνει και φέτος την εμφάνισή του. Το καρτέλ ζει και βασιλεύει ρε στη Καγκυριακή και σε όλη την Ελλάδα ρε. Δέστε εδώ ρε, βάλατε φόρους ρε στους αγρότες ρε, βάλατε φόρους ρε και στους εμπόρους. Μα και στους εμπόρους το φόρο που βάλατε, εμείς θα το πληρώσουμε κύριε. Εμείς θα το πληρώσουμε το φόρο, το καταλαβαίνετε ότι ο έμπορας δεν θα πληρώσει τίποτα. Βάζετε το φόρο, τον έμπορο 26%, βάλτε το και 56%. Ο φόρος θα πέσει στην πλάτη του αγρότη. Πάρε το χαμπάρι, δεν πληρώνει τίποτα ο έμπρος. Σήμερα εδώ λένε 91 ευρώ και δεν αλλαγούνται. Ο αγροτικός κόσμος μετά την παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων καθώς και του ελεγκτικού μηχανισμού. Να ασχοληθεί το Υπουργείο, να ασχοληθούν οι βουλευτές του κάθε νομού, να μάσουν τους εμπόρους και να τους πούν, να δούμε τι θα γίνει. Το φόρο αυτό που βάλανε στους εμπόρους και οι εμπόροι σήμερα θέλουν να το πάρουν από τους αγρότες. Και καλά κάνουν. Σε ό,τι αφορά την τιμή της πράσινης ελιάς, οι παραγωγοί χαρακτηρίζουν ως ικανοποιητική την τιμή του 1 ευρώ και 30 λεπτά ανά κιλό για την πρώτη κατηγορία. Εγώ είπα ένα 40, ένα 30, ένα 30 είναι πολύ καλά. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτά που φόρτωσαν στους εμπόρους τους φόρους και αυτούς τους φόρους που φόρτωσαν εμάς και αυτό το κόστος που έχουμε πετρέλαια ρέματα αυτά, βγάλε ρε υπουργέ το κόστος, βγάλτε ρε βουλευτάκια το κόστος και ελάτε να πείτε τους εμπόρους ότι ελάτε εδώ ρε. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι είναι ίσια βάρκα για γαλό ρε, είναι και μέσα ρε, διότι η ελιά θα πάει στα 60 με 70 λεπτά. Εκεί δεν πάει. Μα εκεί δεν πάει, που είναι το νούμερο 10 λεπτά. Μα το νούμερο είναι 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε, μια σκάλα, δηλαδή αν έχει ένα ευρώ η ελιά, στην τρίτη κατηγορία που είναι η μισιά, 30-40 που είναι η ελιά, λοιπόν, θα πάει 70 λεπτά. Άντε βάλτε από εκεί και κάτω τώρα, ας μας βγάλουν το κόστος οι κύριοι να δούνε και ας έρθουν τότε να πάρουν τα λεφτά πίσω που μας έδωσε ο Χατζηδάκης.